Στο φως της δημοσιότητας ήρθε ένα νέο ηχητικό ντοκουμέντο από τη συνομιλία του Πλοιάρχου που φέρεται να συνομιλεί με το λιμεναρχείο λίγα λεπτά μετά τον θάνατο του 36χρονου. Την ώρα που είχαμε μόλις είχαμε πάρει άδεια κανονικά, μολύσαμε 20 καταλαβές, 20 καταλαβές από εδώ. Από εδώ πώς είχα εκεί στην κύριο, αυτό που είχαμε πέρα παιδιά να με βράσει, ο οποίος με το πάρει ένα τηλέφωνο, εγκρίστησε. Εδώ είχαμε ξεκινήσει, φεύγαμε, είχαμε 20 καταλαβές. Τώρα την βράσανε, είχε στήριο, δεν είχε, τι να σποδέτηκε αυτή την λεπτομέρεια. Ναι, από την κάρα τον είδα εγώ. Αλλά εκεί την άπο τον είδα, είχαμε κάνει ήδη κίνηση, είχαμε φύγει. Αμέσως μετά την αναφορά στις αρμόδιες αρχές, ο Πλοίαρχος φέρεται να συνομιλεί και με άλλο μέλος του πληρώματος. Έπεσε στη θάλασσα. Κοίταξε να μπει μέσα, δεν προλάβει, επίσης έπεσε στη θάλασσα και από την πάντα είναι κειμένος. Τα ξημερώματα της Δευτέρας, με ομόφωνη απόφαση εισαγγελέα και ανακρίτριας, προφυλακίστηκαν ο Πλοίαρχος και ο ύπαρχος του Blue Horizon για τον θάνατο του 36χρονου Αντώνη Καριώτη. Τον έσπρωξα δύο φορές. Μια από την δεξιά και μια μετά στο κέντρο όταν έκανε κυκλωτική κίνηση. Την τρίτη φορά είχα παρατεταμένα τα χέρια μου για να μην περάσει. Την τρίτη φορά που προσπάθησε να ανέβει, δεν τον ακούμπησα. Πάτησε στον ήχη του καταπέλτη. Έχασε την ισορροπία του κι αυτός κι εγώ. Εκείνος έπεσε και εγώ κινδύνεψα να πέσω δύο φορές. Την πρώτη φορά φοβήθηκα. Τη δεύτερη ήθελα να πέσω να βοηθήσω, αλλά είχε ήδη απομακρυνθεί το πλοίο. Μόλις έπεσε στο νερό, φωνάζω: «Κάπτεν, άνθρωπο στη θάλασσα». Αυτό προκύπτει από το μαύρο κουτί και το ημερολόγιο του πλοίου. Γύρισα αμέσως προς τα πίσω για να πάρω σωστικό μέσο, αλλά ο άνθρωπος είχε πνιγεί από την περιδίνηση. Στον Πλοίαρχο, μάλιστα, που κατηγορείται για επικίνδυνη παρέμβαση στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, ασκήθηκε συμπληρωματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση. Περί τις 9 και 14 μετά μεσημβρίας, άκουσα τον ευρισκόμενο στην Πρίμνη ύπαρχο να φωνάζει έντονα μέσω VHF «Κάπτεν, κάπτεν». Κατάλαβα ότι κάτι ασυνήθιστο συμβαίνει στην πλευρά της Πρίμνης του καραβιού και εντελώς αντανακλαστικά κοίταξα την οθόνη που απεικονίζει τον καταπέλτη και το μόνο πράγμα που ίσα-ίσα ελάχιστα πρόλαβα να δω ήταν έναν άνθρωπο να πέφτει στη θάλασσα. Ειλικρινά σας διαβεβαιώ ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν γνώριζα τι ακριβώς είχε συμβεί και μάλιστα φώναζα στο VHF στους ευρισκόμενους τον καταπέλτη αξιωματικούς: «Ρε παιδιά, τι γίνεται εκεί?». Κατά τη διάρκεια των πολυωρών απολογιών, ανακρίτρια και εισαγγελέας διαφώνησαν για την προφυλάκηση ή μη των άλλων δύο μελών του πληρώματος, οπότε και διατάχθηκε κατοίκον περιορισμό σε όσο το δικαστικό συμβούλιο αποφασίσει την ποινική τους μεταχείριση μέχρι τη δίκη. Οι ίδιοι, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνούνται τις κατηγορίες.